ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα, πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο. Μπροστά τώρα το Αποέλ. Στην πρώτη προσπάθεια που γίνεται βγαίνει η Μπαγιά με δυσκολία και ο Βοζίνια. Έγινε ο λάθος Μπεν Σαχάρ, δεν μπορεί ο Εφρέν, το σούτ του Λουντέμο, η μπάλα έξω. Άφησε ο Εφρέν, δεν μπόρεσε ουσιαστικά να τελειώσει. Είχε διώξει ο Μεντόγεβιτς ο Λουντέμο με σούτ. Εκτελεί ο Τόρες και φαγιά προς τα πίσω, νέα και φαγιά, ευκαιρία 1-0. Ανοίγει το σκόρια Έλμερον Τεϊσέιρα. Από πολύ κοντά στέλνει την μπάλα στα δίκτυα. Στην πρώτη της ευκαιρία, στην πρώτη της ουσιαστικά μεγάλη φάση, πανηγύρια δικαιολογημένα. Εδώ από την εκτέλεση του Τόρες έγινε η κεφαλιά. Δεν υπάρχει offside, τουλάχιστον αυτό μπορούμε να διακρίνουμε. Από κοντά δεν βγήκε καλά την μπάλα, αλλά ήταν αρκετό για να την στείλει στα δίκτυα. Φυσικά θα γίνει και ο έλεγχος από το VAR για να διαπιστωθεί αν όντως ήταν 100% καλυμμένος ο Αντρέ Τεϊσέιρα. Ωραία για τον Τόρες ο Σάντος, πέσιμο και φάουλ. Κάτι περισσότερο από φάουλ για το μαρκάρισμα που έγινε από τον Σέλι. Τόρες αλλάζει με τον Αντάμοβιτς. Για να δούμε τώρα τον Τόρες, η σέντρα για τον Μαέ και φαγιά, η μπάλα έξω. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση με την παγιά του Τόρες. Η κεφαγιά που έγινε δεν θα περάσει για τον Γαβρίλη μπάλα. Ο Τόρες τώρα πάει να βγάλει την ΑΕΛ μπροστά. Παγιά για τον Μαέ. Ψηλά η σημαία. Εδώ ξανά. Πιο μπροστά. Εφρέ. Ανοίγει παιχνίδι για τον Γαβρίλη, αλλά προηγήθηκε φάουλ στον Κέρκες. Σφυρίζει ο Σωτηρίου. Αφήνει στον Εφρέμο Ζαχίρ, εκτέλεσε ο Εφρέμ και φαγιά που γίνεται η μπάλα έξω στην περιοχή. Δοκίμασε την κεφαγιά εδώ ο Σέλης. Σάντος ξανά για τον Τόρες. Η σέντρα του Τόρες στην περιοχή, πάει να γίνει εδώ το αυτόν γκολ. Εδώ ο Ζόρζε, ωραία ο Κλωναρίδης για τον Σαχάρ που έχει χορό. Σαχάρ περνάει, πέφτει, δεν υπάρχει κάτι. Εδώ η προηγούμενη φάση δεν νομίζω να υπάρχει κάτι. Και τόσο κόσμος στην περιοχή του Σίλβα, απομακρύνεται η μπάλα από τον Ζόρζε. Ψηλά η σημαία. Εδώ η προηγούμενη φάση με το offside βλέπουμε. Ξανά η ΑΕΛ, δεν πέρασε η μπάγια του Τόρες. Ο Μπεν Σαχάρ βγάζει μπάγια για τον Εφρέ. Ο Φρέμερον Τεϊσέιρα, ψηλά η σημαία του βοηθού. Εδώ ξανά η φάση, πιθανόν να είναι πολύ πολύ λίγο πιο μπροστά ο Εφρέ. Υποπέσει και σε φάουλ. Του Αποέλ. Εδώ με το δεξί χέρι ο Μπρούνο Σάντος χτυπάει στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση. Τόρες για τον Αντάμοβιτς, βγαίνει πλάγια, καλύπτει ο Σίλβα την γωνία. Σάντος η σέντρα, ο Μαέ την κεφαλιά, νέα κεφαλιά, επέμβαση. Ενώ έχουμε σφύριγμα από τον Σωτηρίου, η κεφαλιά ήταν από τον Αντωνίου. Έσωσε ο Σίλβα, αλλά σταμάτησε την φάση νομίζω για επιθετικό φάουλ. Θα δούμε εδώ ξανά την φάση. Έγινε κεφαλιά από τον Μαέ. Ο Αντωνίου έκανε κεφαλιά. Ωραία επέμβαση από τον Σίλβα. Λάς φύριξε φάουλ. Το δοκάρι του Μαέ. Φάουλ τώρα για το Αποέλ. Πηγαίνει κοντά να βοηθήσει και ο Γαβριήλ. Σάντος συγκλίνει, πέφτει, παίρνει και το φάουλ. Από αυτήν εδώ την προσπάθεια, λαθασμένη μεταβίβαση. Τώρα θα κερδίσει ο Ενσούι, αλλά σφυρίζει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Εδώ είναι και ο Σέλης, αφήνει για τον Ανουάρ. Σέλης ξανά παίρνει το φάουλ.
Εδώ το προηγούμενο μαρκάρισμα του Αντάμοβιτς πάνω στον Σέλι. Πίσω για τον Λουντέμο, αλλά δεν θα προλάβει και εδώ φάουλ. Αυτή είναι εδώ την φάση. Την φάση ή να δώσει σε συμπαίκτη του φάουλ για την ΑΕΛ τώρα. Σε μαρκάρισμα πάνω στον Μπρούνο Σάντος. Και έχουμε και την κίτρινη κάρτα. Προηγήθηκε αυτή του Ενσούε. Εδώ καθαρά σφυρίζει ο Λούκας Σωτηρίου. Τώρα σκεφαγιά του ΜΑΕ μαζεύει ο Σίλβα. Ενώ βλέπουμε ξανά την προηγούμενη φάση. Ο Τόρες εκτέλεσε. Ο ΜΑΕ έπιασε την κεφαγιά. Σάντος. Ωραία με τη μία ο Μεντόγεβιτς. Για τον Αντάμοβιτς ψηλά η σημαία του βοηθού. Στο VAR. Κυριάκου. ΜΑΕ δεν μπορεί. Ο Λούκας Σωτηρίου θα δώσει το πέναλτι. Εδώ ξανά η φάση. Ο Ζόρζε σταματάει. Την μπάλα δεν την βρίσκει. Απέναντι από τον Σίλβα. ΜΑΕ εκτελεί 2-0 η ΑΕΛ. 2-0 στο 56. Παίρνει πολύ μεγάλο προβάδισμα για να πάρει την νίκη στον ντέρπι. Κοιτάξτε εδώ. Με τεράστια σιγουριά και αυτοπεποίθηση έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία της εστίας του Σίλβα και τον ίδιο να πέφτει στα δεξιά. Φάουλ εδώ. Ξανά η φάση. Η κίνδυνη προβολή που έγινε. Επίθεση του Αποέλ με τον Ενσού εδώ να δέχεται ένα σπρόξιμο και να κερδίζει το φάουλ το λεπτό της αναμέτρησης. Ζαχίτ. Το γέμισμα, η κεφαγιά που γίνεται, η μπάλα έξω. Η κεφαγιά, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, από τον Κατσαντών η κεφαγιά. Ανουάρ, ωραία για τον Ενσούε. Ενσούε, υπάρχει πέσιμο και φάουλ. Φάουλ για την ομάδα του Σάβα Πουρσαϊτίδη. Η Τισαέλ Λουντέμο εκτελεί, μπάλα στο δοκάρι και έξω. Ο οποίος με ωραία εκτέλεση έστειλε την μπάλα στο δοκάρι και στη συνέχεια εκτός αγωνιστικού χώρου. Να λοιπόν που θα μπορούσε εδώ το Αποέλ. Είχε και καιρό να αγωνιστεί, οπότε... Να δούμε εδώ το Ζαχί, δοκιμάζει το σου την μπάλα έξω. Εδώ ξανά η φάση, κράτησε ωραία μπάλα, την έφερε στο δεξί όπως ήθελε. Στολάκης, Φρέμ. Η σέντρα στην περιοχή και φαγιά που γίνεται, μεγάλη επέμβαση του Αποέλ από την παγιά του Εφραίμ. Έγινε η κεφαγιά από τον Βοζίνια. Νέα κεφαγιά, η μπάλα έξω. Έκανε την κεφαγιά, η μπάλα πέρασε έξω. Αφήνει για τον Λουντέμο. Να μιλάω ο Λουντέμο για τον Κατσαντώνη. Υπάρχει μαρκάρισμα και πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι, καθώς προηγήθηκε offside. Λίγο λεπτά συμμετοχή στο σημερινό παιχνίδι. Προηγουμένως Λουντέμο εκτελεί μπάλα στην αγκαλιά του Βοζίνια. Μάζεψε την μπάλα χωρίς να χρειαστεί να κάνει. Ένας ολόκληρος συναρπαστικός κόσμος για στοίχημα πάντα μαζί σου. 10 ευρώ full bet χωρίς κατάθεση για εγγραφές έως 31 Τρίτου. Στοίχημα. Το παιχνίδι σου καλύτερο.